Φροντερών ναι από τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη της ΟΕΛΜΕ και της ΟΛΤΕΚ έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στις ηγεσίες των συνδικαλιστών, όπως χειριστούν κατά την κρίση τους τις εξελίξεις στην παιδεία. Η συντριπτική πλειοψηφία των καθηγητών μέσης με ποσοστό 94,93% ψήφισε ναι στη λήψη μέτρων εάν κριθεί απαραίτητο. Το πράσινο φως άναψαν και οι εκπαιδευτικοί τεχνικοί στην ηγεσία της ΟΛΤΕΚ με ποσοστό 96,65% υπέρ των απεργιακών κινητοποιήσεων εάν δεν υπάρξει το συντομότερο λύση στην παρατεταμένη κρίση στον τομέα της παιδείας. Τα μέτρα δεν είναι αυτοσκοπός, δήλωσε ο Γιάννος Σοκράτους, ενώ επανέλαβε ότι παραμένουν στη διάθεση του Υπουργείου Παιδείας για διάλογο. Εμείς επιμένουμε, θέλουμε μέσα από διάλογο να δούμε έστω και την Ιστάτη, αν μπορεί να εξευρεθεί λύση. Θέλουμε να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο, αν είναι δυνατόν, και λέμε εμείς ότι υπάρχει ακόμα ένα μικρό περιθώριο προτού ξεκινήσουν πλέον τα σχολεία. Στις κάλπες προσήλθαν το πρωί τα μέλη των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕ και ΟΛΤΕΚ με στόχο να εξουσιοδοτήσουν τα διοικητικά τους συμβούλια ώστε να λάβουν μέτρα μη αποκλειωμένων και των απεργιακών. Οι κάλπες άνοιξαν στις 9 το πρωί και έκλεισαν μία ώρα αργότερα στις 10. Αμέσως μετά άρχισε η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων. Με το αποτέλεσμα αυτό ενισχύεται η οργάνωσή μας για να μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματα μας. Κάθε δημοκρατική καταρχάς διαδικασία είναι σημαντική. Απέδειξαν οι εκπαιδευτικοί και με τις δύο προηγούμενες πορείες διαμαρτυρίας ότι στηρίζουμε τους συντεχνιακούς μας και την οργάνωσή μας. Μαζική ήταν η προσέλευση και των δασκάλων στην Παγκύπρια Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι σε όλες τις επαρχίες της Ελεύθερης Κύπρου με αποκλειστικό θέμα την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου από τα μέλη τους για λήψη απεργιακών και άλλων μέτρων. Η ψηφοφορία άρχισε στις 3 και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6:15 το απόγευμα. Τα αποτελέσματα αναμένεται να γίνουν γνωστά γύρω στις 8:30 το βράδυ.